Χαιρετίζουμε όλους όσους συμμετέχουν στο σημερινό συγχαρητήριο. Ο καθένας από το δικό του μαρτυρίζει. Όλοι μαζί όμως με τα ίδια κέρια αιτήματα επιβίωσης, όχι μόνο για το περιβάλλον και τα βουνά μας, αλλά για εμάς τους ίδιους. Συνάδελφοι συναγωνιστές, χρόνια τώρα οι διάφορες κυβερνήσεις που πέρασαν μαζί με τα συνεταιράκια τους, μαζί με τους μεγαλοκατασκευαστές, στο δικό μας κλάδο πουλούσαν το παραμύθι και συνεχίζουν τώρα να μας πουλάνε δυο παραμύθια. Το πρώτο έχει να κάνει με την κρίση. Αυτή που για 10 χρόνια συζούμε σε μεγάλο μέρος των εργασιακών μας δικαιωμάτων, με τους εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους, και αυτή που έρχεται να σοπεδώσει ό,τι έχει απομείνει. Το δεύτερο παραμύθι έχει να κάνει με την ανάπτυξη που όλοι μαζί λένε ότι θα απολαύσουμε. Και ας τα πούμε σε αυτό. Τι είναι ανάπτυξη για εμάς? Εδώ, στη δική μας περίπτωση, στην Καρδίτσα, για τους εργαζομένους, για τους οικοδόμους. Τι έχουν να κερδίσουν οι οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι, ο λαός της Καρδίτσας, από την ανάπτυξη αυτή που εμφανίζεται με διάφορες μορφές και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τη μεγάλη αυτή επένδυση των αιωλικών στα άγραφα? Η απάντηση είναι απλή. Ό,τι ακριβώς κέρδισαν από όλο το μεγάλο έργο, τον ε65, δηλαδή ένα τίποτα. Και εξηγούμαστε, ακούγεται από διάφορους υπερασπιστές ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ξέρουμε πολύ καλά και έχουμε πείρα από προηγούμενα έργα που ακούγαμε τα ίδια. Οι θέσεις αυτές αφορούν μόνο την περίοδο των έργων, γιατί μετά χρειάζεται ένας, άντε δυο μισοεργαζόμενοι για να μετράνε και να συντηρούν. Οι θέσεις αυτές είναι άθλιες. Με συνθήκες εργασίας ούτε καν με τη σύσβαση του κλάδου. Δουλειά από ήλιο σε ήλιο, ούτε καν με τα ελάχιστα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Δούλοι δηλαδή για να χτίζουμε τις ανεμοπεραμίδες. Ακούγεται ότι θα επωφεληθεί ο λαός της περιοχής. Γιατί, μήπως θα σταματήσουμε να πληρώνουμε πανάκριβο το ρεύμα? Μήπως η ενέργεια θα πάψει να αποτελεί εμπόρευμα και μέσω κερδοφορίας στις πλάτες μας? Ή μήπως θα σταματήσουν να κόβουν το ρεύμα στους ανέργους οικοδόμους και όσους βρίσκονται σε δύσκολη θέση και σε κατάσταση? Είναι φανερό, συνάδελφοι. Η ανάπτυξη που έχουν κάνει καραμέλα δεν αφορά τις ανάγκες των εργαζομένων, των λαϊκών οικογενειών. Αφορά τα κέρδη και μόνο τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Εάν ενδιαφερόταν πραγματικά, θα ξεκινούσαν με έργα για την αντισεισμική θωράκιση της περιοχής των Αγράφων, η οποία ακόμα έχει σπίτια και δημόσια κτίρια με ζημίες. Θα φρόντιζαν για την αντισεισμική θωράκιση σε όλο τον νομό, ξεκινώντας από τα σχολεία που δεν έχουν ληφθεί ποτέ τα τελευταία 50 χρόνια και τρέμονται για τα παιδιά μας. Θα έκαναν αντιπλημμυρικά έργα για να μην πνίγονται καλλιέργειες και καταστρέφονται οι περιουσίες των λαϊκών οικογενειών, των μικρομεσαίων αγροτών στον κάμπο κάθε φορά που βρέχει. Θα φρόντιζαν για την ατυπηρική προστασία με μαζικές προσλήψεις δασεργατών, προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή και όχι θυσιάζοντας στο βωμό του κέρδους και των καταστροφών, που μόνο φυσικές δεν είναι κάθε φορά. Θα φρόντιζαν να δημιουργήσουν φόρους πρασίνου και άθλησης για τον λαό, που τόσο πολύ έχει ανάγκη. Όλα αυτά τα έργα είναι τα πραγματικά αναγκαία για τον λαό, που μπορούν να δώσουν συνεχόμενη δουλειά και όχι για 6 και 8 μήνες. Βλέπετε όμως, αυτά δεν είναι επιλέξιμα ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από τις κυβερνήσεις, ούτε από τις περιφέρειες, ούτε από τους Δήμους. Γιατί δεν παίρνουν κέρδος στους μεγάλους κατασκευαστές, στους μεγάλους επιχειρηματίες. Αντίθετα, παίρνουν κέρδος στην καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής μας. Γι' αυτό χρειάζεται να συνεχίσουμε να παλεύουμε με προσανατολισμό, με στόχο το πραγματικό εαυτό μας, που είναι η ίδια πολιτική που εφαρμόζεται όχι μόνο στο επίπεδο της ενέργειας, αλλά σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας. Διεκδικούμε
να σταματήσει η καταστροφή των αγράφων με την άμεση ανάκριση των αδειών για τα δύο αιωλικά πάρκα στο ιστορικό τόπο της Νιάλας και το Βοηδολίβαδο και των υπολείπων αδειών για επέστην περιοχή. Την εκπόνηση συνολικής μελέτης από την εγκατάσταση των συνόλων των ελληνικών πάρκων, οδοποιία, γραμμές μεταφοράς κλπ. Πολλά στην περιοχή των αγράφων και όχι σε κάθε ξεχωριστό αιωλικό πάρκο. Η κυβέρνηση να πάρει πίσω όλους τους νόμους που δίνουν γη και είδωρ στους επιχειρηματικούς ομίλους για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων. Απαγόρευση εγκατάσταση μεριωτριών μέσα ή κοντά σε προστατευόμενες περιοχές και περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάδους. Φοροθέτηση ειδικών ζώνων για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις με κεντρικό σχεδιασμό. Την κατάργηση των πράσινων τέλων απέ και άμεση μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% για κάθε οικογένεια με εισόδημα ως και 40.000 ευρώ. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και στο κλείσιμο λιγνητικών μονάδων. Καμία διακοπή ρεύματος σε σπίτι λαϊκής οικογένειας. Μείωση στην τιμή του αγροτικού ρεύματος και πετρελαίου. Ολοκλήρωσε τον έργο του Ακινόμου για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής με παράλληλη κατασκευή υδροελεκτρικών εργοστασίων για την παραγωγή φτηνού ρεύματος για το λαό. Αποκλειστικά κρατικός ενιαίας φορέας για την ενέργεια που ως λαϊκή περιουσία θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Όχι στην καταστροφή του περιβάλλοντος, όχι στην παράδοση των αγράφων για τα κέρδη των μονοπωλίων. Συνεχίζουμε και σας καλούμε όχι μόνο στις 21 Ιούνιου, αλλά και νωρίτερα, στις 11 του Ιούνιου, να υψώσουμε τη φωνή μας λέγοντας πως δεν θα πληρώσουμε πάλι εμείς ούτε την κρίση τους, ούτε την ανάπτυξή τους. Συνεχίζουμε όλοι για έναν και ένας για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.